Αφιερωμένη στους μαχητές των Εθέρων είναι η γιορτή του Αρχάγγελου Μιχαήλ, προστάτη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, τον οποίον τίμησε 133 σπιναρχία μάχη στο Καστέλι. Οι πύλες της άνοιξαν για το κοινό και πολλοί ήταν εκείνοι που βρέθηκαν εκεί, θέλοντας να γνωρίσουν από κοντά το προσωπικό και τα αεροσκάφη που διαθέτει η σπιναρχία και παράλληλα να τιμήσουν το σπουδαίο έργο και τη συνδρομή της πολεμικής αεροπορίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Πώς σε λένε? Γιώργο. Και σ' αρέσει τα αεροπλάνα? Πολύ. Τι σ' αρέσει? Το F-16 και άλλα. Α, τα ξέρεις, ε? Ναι. Ότι θα πετάμε κανονικά, ότι θα βρισκόμαστε από πάνω από τη γη. Εγώ το έχω ξαναζήσει. Απλώς έφερα τα παιδιά σήμερα και λόγω ημέρας για να αρχίζουν και αυτά σιγά σιγά να μαθαίνουν να πετάνε. Πάντα κάθε χρόνο, η γιορτή της αεροπορίας. Εδώ οι πύλες της αεροπορίας ανοίγουν για τον κόσμο να δει τα αεροπλάνα, να δει το αεροδρόμιο. Πρώτη φορά σε αεροπλάνο γενικά. Και έχεις άγχος? Πολύ. Ανυπομονώ. Σ' αρέσουν τα αεροπλάνα? Πάρα πολύ. Το όνειρο του μπαμπά μου είναι να γίνω πιλότος. Στο πλαίσιο των εορτασμών, η 133 σμιναρχία μάχης θα είναι επισκέψιμη για το κοινό μέχρι την Κυριακή στις 5 το απόγευμα, στις εγκαταστάσεις της οποίας λειτουργεί στατική και φωτογραφική έκθεση αεροσκαφών και άλλων οπλικών συστημάτων της πολεμικής αεροπορίας. Μάλιστα, όσοι θέλουν μπορούν να δοκιμάσουν την εμπειρία μιας δεκάλεπτης πτήσης στους Εθέρες. Ήρθαμε εδώ για να κάνουμε κάποιες πτήσεις εθισμού, να φέρουμε τον κόσμο κοντά στην αεροπορία. Να γευτούν έστω και μία μικρή πτήση. Όλοι ενθουσιασμένοι. Ναι. Όλοι ενθουσιασμένοι, περνάνε πολύ καλά. Πολλά από τα παιδιά είναι πρώτη φορά, η πρώτη επαφή που έχουν με αεροπλάνο και ειδικά με μικρό αεροσκάφος. Ναι. Είναι πολύ ενθουσιασμένοι. Σε αρέσει το αεροπλάνο? Πολύ. Γιατί? Γιατί μου αρέσει που πετάνε πάνω από τα. Που πετάνε ψηλά και θέλω να πω κι εγώ. Φαινόμαστε πολύ ωραία που είμαστε εδώ και έχω ξανάρθει σαν επισκέπτης. Ωστόσο, εργάζομαι και εγώ στην πολεμική αεροπορία, οπότε δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι παρόμοιο. Η λίμνη μου άρεσε πιο πολύ, ήταν πολύ εντυπωσιακή από πάνω. Τα είδαμε όλα από πάνω, είδαμε το καινούργιο αεροδρόμιο που χτίζεται. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ προσωπικά όχι, δεν νομίζω να πετάξω. Ελπίζω να πετάξει τερματοφύλακα τη ομάδα που την έχουμε φέρει μαζί. Πάντως είναι καλό να συμβαίνεται έτσι, δηλαδή. Σίγουρα, ναι. Να μαθαίνει και ο κόσμος να μπορεί να μπαίνει, να δει τι γίνεται μέσα σε αυτούς εδώ τους χώρους.